έχουμε δώσει και γιατί είναι 300 τώρα ακόμη, είναι τα επανωτόκια των τόκων. Ευχαριστούμε κύριε Διαμαντάρα, ήσασταν και εσείς εξίσου πάρα πολύ καταντοπιστικός, γιατί σας μας δώσατε και νούμερα. Ερχόμαστε όμως τώρα στο διαδίκτυο. Κύριε Κουνδουράκη, πέστε μας τι ακριβώς στοιχεία έχετε εσείς. Εδώ έχω μία επιστολή του κυρίου Κουνδουράκη, φίλες και φίλοι, που την απίφθινε στον κύριο Πρωθυπουργό. Ο κύριος Κουνδουράκης, ένας απλός ως Έλλην πολίτης, φαντάζομαι το στείλατε, έτσι. Έχει προσκομίσει και ένα βίντεο στην εκπομπή μας, ένα βίντεο το οποίο εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και αφορά τον κύριο Πρωθυπουργό μας. Και πριν φτάσουμε να δούμε το βίντεο αυτό, για να μην χάσω χρόνο και αναγνώσω όλη την επιστολή την οποία την έχω στα χέρια μου, θα σας παρακαλούσα να μας πείτε εσείς μία περίληψη του περιεχομένου αυτής της επιστολής και γιατί την στείλατε. Αυτή η επιστολή ήταν λόγω των γεγονότων αυτών, των αντιθέσεων πριν και μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές τάζει λεφτά. Όλος ο κόσμος δεν βλέπει ό,τι άλλο λέει, βλέπει μόνο ότι θα δώσει λεφτά. Ενώ πριν είχε πει και για τα εθνικά θέματα, τα είχε πει το τι θα κάνει. Έκανε αυτά και άλλα τόσα. Ο κόσμος δεν το κοίταξε αυτό, κοίταξε τα λεφτά, η τσέπη του. Λοιπόν, ούτε αυτό δεν έκανε. Έχω στο βιντεάκι τις αντιθέσεις στο debate και τώρα που βγήκε ο πεταλωτής που βγήκε και τα... Τα τεκτενόμενα, τις ανεξαγγελίες. Τις αντιθέσεις. Δεν πειράξουμε λέει τις συντάξεις, πεταλωτίες. Τις συντάξεις δεν τις ανεβάσουμε, αλλά μαζί με τις όλα που έχουν ανέβει, ουσιαστικά χάνονται. Τις αντιθέσεις αυτές. Του λέω ότι πριν γιατί δεν μας τα πάτε αυτά. Πριν γίνεται σύντομα. Είτε υπάρχει δόλος, και άμα δεν υπάρχει δόλος, θα πρέπει να τα ξέρετε. Πρωθυπουργός, για πρωθυπουργός πας, δεν πας για περιττέρα ζυγόνιας, απλά τα ξέρετε τα πράγματα. Απάντηση καμία βέβαια. Πώς καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο. Ναι. Απλά ήταν ένα γράμμα για να εξηγήσουμε ότι είμαστε εδώ και βλέπουμε. Εντάξει, δεν είναι όλοι λιβόδια, πρέπει να κάνουν και άνθρωποι. Έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι σκεπτόμενοι, άνθρωποι διαμαρτυρόμενοι, άνθρωποι που είναι Έλληνες και δεν τρέπονται να το δηλώνουν. Το βιντεάκι είναι χίλιες λέξεις τουλάχιστον. Θα σας πώς να το πω, διευκόλυνε στην παρουσίαση αυτών που θέλετε να μας πείτε, αν προηγηθεί το βίντεο ή θέλετε πρώτα να τοποθετηθείτε. Να προηγηθεί το βίντεο. Να προηγηθεί το βίντεο. Για να δει ο κόσμος τις αντιθέσεις. Έτσι, γιατί είναι... έτσι μπράβο. Αν είμαστε έτοιμοι από το κοντρόλ, Νικολάκη μας, μπράβο. Γι' αυτό σε αγαπώ, γιατί είσαι πάντα έτοιμος. Το κυκλοφορήσαμε σε χιλιάδες συνδρομητές. Για να δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο που έφερε ο κύριος Κουνδουράκη. Είναι μοντάζ δικό του και είναι, του έδωσα εύσημα εγώ. Το μέτρο είναι μια αναδιανομή μέσα από το φορολογικό σύστημα που θα βοηθήσει στην ελάφρυνση των μεσαίων και χαμηλότερων εισοδημάτων και βεβαίως θα χτυπήσει και αδικίες φοροδιαφυγής. Το τρίτο είναι η τόνωση της αγοράς με ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού που μας πληροδοτεί ο κ. Καραμαλής, το οποίο θα ξεκινήσει, θα δώσει αέρα στην αγορά. Όχι πάγωμα το οποίο θα μας βάλει σε μεγαλύτερη ύφεση και δεν θα έχουμε έσοδα από το πάγωμα των μισθών και των συντάξεων. Θα είναι η τόνωση της αγοράς για να μπορέσουμε πια να πάμε σε μια ανάπτυξη, μια ανάπτυξη με τομές, μια πράσινη ανάπτυξη για να έχουμε πλούτο περισσότερο στη χώρα. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αποφάσεις που είναι δύσκολες για τον πολύ κόσμο. Τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών περικόπτονται κατά 30%. Περικοπή κατά συνολικά 12%, δύο επιπλέον του 10% το οποίο είχε ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο της δημοτικής πολιτικής. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα που έχει δύο πτυχές. Νοικοκύρεμα από τη μια, ανάπτυξη και τόνωση της οικονομίας από την άλλη. Αυτά τα δύο είναι όχι μόνο ρεαλιστικά, είναι αυτονόητα και είναι και απαραίτητα. Σε μέτρα όπως την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, οι οποίοι διαμορφώνονται από 4,5% σε 5%, από 9% σε 10%, και από 19% σε 21%. Την περαιτέρω αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη, σοβαρή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, εάν δεν αισθανθεί ο πολίτης ασφαλής στην εργασιακή του σχέση, στην παιδεία, στην υγεία και βεβαίως και στο ασφαλιστικό του. Εμείς εγγυόμαστε ότι θα πληρώνονται οι συντάξεις, ακόμα και αν χρειαστεί να δανειστούμε. Και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε αυτό το θέμα και να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Δύσκολες αποφάσεις, όχι για να φορτώσουμε στον χάμηλο συνταξιούχο
πάγωμα και στο μισθωτό το πάγωμα. Όσον αφορά στις συντάξεις, για τις συντάξεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν επηρεάζονται τα επιδόματα άδειας και εορτών, αλλά δεν χορηγείται αύξηση. Εμείς έχουμε πει κάτι πολύ απλό, ότι χρειάζεται ένα άλλο δίκαιο φορολογικό σύστημα το οποίο θα αναδιανέμει τον πλούτο του ελληνικού λαού υπέρ της μεσαίας και των χαμηλότερων τάξεων. Στα τσιγάρα από το 63% στο 65% και η επιβάρυνση για τα φθηνά τσιγάρα θα είναι μικρότερη, θα είναι χαμηλότερη από ό,τι στα ακριβά. Και στο αλκοόλ κατά 20%. Καταργείται η απαλλαγή στον ειδικό φόρο πετρελαίου που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για την παραγωγή ενέργειας και η χώρα προσαρμόζεται στην κοινοτική υποχρέωση για εφαρμογή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Βεβαίως, εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια σοβαρή αναδιανομή μέσα από ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο θα είναι ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Θα πληρώνουν όσοι έχουν φοροδυτική ικανότητα, σύμφωνα με δίκαιο τρόπο, και βεβαίως θα βοηθήσουν τα χαμηλότερα και τα μεσαία στρώματα. Στα καύσιμα κατά 8 λεπτά στη βενζίνη και κατά 3 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά θα διεκδικώ. Θα διεκδικώ, διότι σήμερα έχουμε χάσει το κύρος μας στο διεθνές επίπεδο. Και αυτά που άκουσα από τον κύριο Καραμανλή ήταν ένας πολύ φτωχός απολογισμός. Διότι υπήρχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες όπου ο ίδιος απεμπόλησε το βέτο απέναντι στην Τουρκία, όταν τα θέματα που είχαν σχέση με την υφαλοκρηπίδα, με τις πτήσεις και τις παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο και βεβαίως και το θέμα της Κύπρου μπορούσαν να είχαν τεθεί επιτάπητος και να είχαμε διαπραγματευτεί σκληρά για να τελειώνουμε. Ο κύριος Θωμάς Σάρας, ο πρόεδρος των ανταποκριτών στον Καναδά, λέει: έχετε πει, καλύτερα να έχουμε μερικά στρέμματα λιγότερα από εκείνο που μας ανήκουν και να κοιμόμαστε τα βάδια ήσυχοι και ασφαλείς, παρά να έχουμε ό,τι μας ανήκει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχετε σκοπό να παραδώσετε στους Τούρκους, αν πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παπανδρέου, έχετε το λόγο. Και υπάρχει ένα πραγματικό θέμα που έχει τεχνικό χαρακτήρα, που είναι η υφαλοκρηπίδα. Θα τη μοιράσουμε αν μπορούμε, και όπου θα τη μοιράσουμε, θα τη μοιράσει το δικαστήριο της Χάγης, θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο ίδιο. Όμως να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την παιδεία, χρειάζονται μεγάλες αλλαγές. Αλλαγές ώστε να είναι πραγματικό εργαλείο για την ανάπτυξη, εργαλείο το οποίο αυτό θα είναι προσβάσιμο σε όλους. Θα πουλιέται η παιδεία χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση και βεβαίως θα υποβαθμιστεί και η δημόσια παιδεία. Πάντως το πρόβλημα, το ξαναλέω, δεν είναι τα κολέγια μόνο, δεν είναι μόνο η ρύθμιση των κολεγίων που είναι ένα βασικό θέμα, αλλά η δημόσια παιδεία, και εκεί θα σταθώ εγώ για να βελτιώσουμε για κάθε οικογένεια αυτό το μεγάλο ζήτημα που λέγεται παιδεία. Η συνολική δημοσιονομική επίπτωση αυτών των επιπρόσθετων μέτρων είναι 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ ή 2% του ΑΕΠ και αντλούνται ισόποσα από την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών. Ξέρετε πόσα χρήματα, πόσα λεφτά, πόσο συνάλλαγμα τόσο εικόν φεύγει ετησίως από τους μετανάστες, νομίμους, παράνομους ή μη παράνομους, νομίμως ή μη νομίμως εργαζόμενους? Λεφτά τους είναι. 10 δις το χρόνο φεύγουν και πάνε έξω. Πάνε στην Αλβανία και χτίζουν το θαύμα της Αλβανίας. Πάνε στο Αφγανιστάν, πάνε στο Πακιστάν. 10 δις. Η επιλογή του Νικολάκη σαν επίλογο στο μικρό αυτό φιλμάκι που είδαμε ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να δώσουμε σαν απάντηση σε αυτά που είδαμε, φίλες και φίλοι. Και σύμφωνα με το απόκομα της εφημερίδας που ξεκίνησα να σας διαβάζω στην αρχή, της εφημερίδας Παρασκευή και 13, λένε λοιπόν